Και πάμε στα Χανιά, όπου θα συναντήσουμε τον αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, είναι ο κύριος Κυριάκος Γραμματικόπουλος. Αντιπρόεδρε, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Έχουμε εισέλθει σε ένα νέο κύμα, με φόντο βέβαια και την κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έτσι είναι. Και λέγοντας έχουμε εισέλθει σε ένα τέταρτο κύμα, δεν έχουμε εισέλθει τώρα, αλλά πιο νωρίς, ήδη από το καλοκαίρι. Απλώς βλέπουμε τώρα την αυξητική τάση. Μάλιστα. Αυτό, ναι. Αυτό θα προχωράει ο καιρός, θα δούμε προς τα που θα κατευθυνθεί. Μεγάλο ρόλο θα παίξει ο Βέβαια, όπως λέει ο κύριος Γραμματικόπουλος, έχουμε εισέλθει να προσπαθήσουμε. Βέβαια, αντιπρόεδρε, είχαμε μια διακοπή λίγων δευτερολέπτων. Και με δεδομένο ότι υπάρχει και αυξητή το υποχρεωτικό, υπάρχει και αυξημένο υποχρεωτικό τα τελευταία χρόνια. Οι τελευταίες μέρες ή τα τελευταία στοιχεία δείχνουν αύξηση του οικού φορτίου. Ενώ θα πρέπει να πούμε, Νίκο, κυρίες και κύριοι, ότι είχαμε και μία απόφαση από το ΣΤΕ αναφορικά με τα διαγνωστικά τεστ. Έτσι, λοιπόν, είχαν καταφύγει γονείς ζητώντας λοιπόν την ακύρωση του νομοθετικού περιεχομένου αναφορικά με την υποχρεωτικότητα των διagnostικών τεστ. Είτε ναι, μιλάμε για self-test, είτε μιλάμε για rapid. Τελικά δεν έκαναν δεχτεί την αίτησή τους και έτσι, λοιπόν, εξακολουθεί να υφίσταται υποχρεωτικότητα των διαγνωστικών τεστ είτε στους εκπαιδευτικούς είτε στους μαθητές. Και όπως είπε βέβαια και ο κύριος Γραμματικόπουλος, έχουμε εισέλθει σταδιακά σε αυτό το τέταρτο κύμα. Ένα τέταρτο κύμα που δημιουργεί προβληματισμό, δημιουργεί ανησυχία. Οι βασικοί λόγοι, ωστόσο, κύριε Γραμματικόπουλε, ποιοι είναι, πώς έχουν ξεφύγει, για ποιους λόγους έχουν ξεφύγει πάλι τα πράγματα? Προσέξτε, το έχουν ξεφύγει. Σας ξαναλέω ότι εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια δυναμική έτσι τελειώς, όπως σε κάθε πανδημία ή ακόμα και σε επιδημία. Το ότι μετράμε λιγότερα ή περισσότερα κρούσματα το καθημερινό δεν θα πρέπει να δείχνει τόσο την εικόνα όσο η καμπύλη αύξησης ή μείωσης. Κάποιες στατιστικές αλλαγές από μέρα σε μέρα είναι αναμενόμενες και δεν αντικατοπτρίζουν ακριβώς την αλήθεια. Οπότε θα περιμένουμε και μία αποκλιμάκωση. Θα το δούμε αυτό. Φαίνεται να έχει μια αυξητική τάση αυτή τη στιγμή η ίωση αυτή. Θα φανεί τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, εγώ πιστεύω. Στα Χανιά υπάρχει Στα Χανιά υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί, με δεδομένο ότι σήμερα είχαμε 18 νέες μολύνσεις και όπως αναφέραμε 14 ασθενείς νοσηλεύονται στα νοσοκομεία λόγω κορονοϊού. Προφανώς και ανησυχούμε και γι' αυτό επιστήνουμε συνεχώς την προσοχή στον κόσμο και με τις συχνοτήσεις και με τον εμβολιασμό του να είναι τακτική. Στο εμβολιαστικό κέντρο στα Χανιά τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι υπάρχει μια μειούμενη τάση και αυτό είναι αφενός ένα τμήμα έχει να κάνει με το ότι ο περισσότερος κόσμος που ήταν αποφασισμένος να εμβολιαστεί έχει εμβολιαστεί. Εμείς οι υγειονομικοί και κάποιες ευπαθείς ομάδες έχουμε κάνει ήδη την τρίτη δόση και συνεχίζουμε. Αλλά καλούμε τον κόσμο που δεν έχει εμβολιαστεί να φροντίσει. Να φροντίσει όχι μόνο για τον εαυτό του, να φροντίσει και για τους γύρω του. Οι άνθρωποι είμαστε κοινωνικά ζώα, ας μου επιτραπεί, και οφείλουμε να προσέχουμε και το κοινωνικό σύνολο. Είναι αυτή η ατομική ευθύνη. Είναι μια ατομική ευθύνη που βρίσκεται και στο επίκεντρο. Ειλικρινά δεν πιστεύω ότι είναι μόνο ατομική ευθύνη, είναι μια συλλογική ευθύνη. Δεν πρέπει να είμαστε εαυτούλιδες. Πρέπει να σκεφτούμε λίγο και τους γύρω μας. Αναφορικά τώρα με την απόφαση του ΣΤΕ που έκρινε συνταγματικό το μέτρο για την διενέργεια των self-test σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, υποθέτω σας βρίσκει σύμφωνους και εσάς εκεί στον Ιατρικό Σύλλογο των Χανίων. Ναι, ναι, σαφώς. Κάπως θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος του τι γίνεται γύρω μας. Το ιδανικό θα ήταν, αλλά μη εφικτό, να μπορούσαμε να βγάλουμε ένα στιγμιότυπο, μια φωτογραφία της κατάστασης στην Ελλάδα, διενεργώντας συγχρόνως σε όλους και τους 10 εκατομμύρια ένα τεστ. Αυτό είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Δυστυχώς δεν μπορεί να συμβεί. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν συνέχεια οι έλεγχοι και οι αυτοέλεγχοι για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Γραμματικόπουλε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.